Αλλά από εκεί πέρα, λέγαμε τον Τούρκο Πρόεδρο, μια πρότασή του που προκάλεσε θετικές γνώμες στην Τουρκία. Έτσι, σας το λέω, στην Τουρκία. Δηλαδή, ήταν αυτό που είπε ότι το Ισραήλ συμπεριφέρεται ως οργάνωση και όχι ως κράτος. Αυτό γιατί το είπε, Μανώλη, τι σημαίνει επίσης, αυτό που είπε. Είπε ότι κάνουν σφαγή, ναι, όχι πόλεμο. Δηλαδή, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι κάνει σφαγές. Η Χαμάς τι κάνει, δηλαδή. Ξέρετε, αυτή... Αυτά που βλέπουμε από τη Χαμάς τι είναι. Εγώ σας λέω τι λέει ο Τούρκος Πρόεδρος και πρέπει να είμαι προσεκτικός, γιατί αυτή είναι αυτός είναι ο ρόλος που για να μπορώ να δίνω από εδώ. Ναι. Το τι κάνει η Χαμάς, σύμφωνα με τον Biden, είναι τρομοκρατική οργάνωση, οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατικό χτύπημα μιλάνε, ο Νετανιάχου μιλά για Ισλαμικό κράτος, ο Τούρκος Πρόεδρος λέει ότι δεν κάνει πόλεμο, αλλά σφαγεί το Ισραήλ. Κάτι που μου προκάλεσε εντύπωση είναι το άρθρο του φιλοκυβερνητικού Αμπτουλκαντή Σελβί, και θα μου επιτρέψουν οι τηλεθεατές μας, γιατί το πρωί το διάβαζα στο τραμ που κάνω από τη μελέτη μου, και λέει στο τέλος, επειδή είναι πολύ κοντά στην κυβέρνηση ο ίδιος, λέει στο τέλος, πιστεύω ότι σε αυτόν τον πόλεμο θα χάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Θα διευθούν και άλλη μια φορά την ήττα. Ό,τι έπαθαν στο Αφγανιστάν θα πάθουν και στη Γάζα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Δηλαδή, εγώ σας το διαβάζω αυτό για να δούμε και ποια ιδεολογία επικρατεί αυτή τη στιγμή. Δεν μου ρωτούσατε πριν. Ναι. Γιατί δεν το γράφει τυχαία. Αναφέρεται... Είναι πολύ κοντά στην κυβέρνηση, λέξη προς λέξη προσέχει τη γράφη. Αναφέρεται στο ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης, Μανώλη. Περιγράφει δηλαδή την ήττα των δυνάμεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περίπτωση που θα μπουν στη Γάζα. Της πολιτικής του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή, ότι θα ιτηθούν, για άλλη μια φορά θα γευθούν την ήττα. Μάλιστα. Αυτή η πρόταση είναι, τι διάβαζα, τη διάβαζα χωρίς γυαλιά, λέω κάτσε να βάλω και τα γυαλιά μου, γιατί λέω μήπως λάθος διαβάζω. Θέλει μεγάλη προσοχή το να το γράψεις αυτό, γιατί αυτά μεταφράζονται και βεβαίως καταλαβαίνετε και από τις πρεσβείες, από τα γραφεία τύπου. Όπως και οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου μεταφράζονται, ότι είναι τρομοκρατικό κράτος οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι στηρίζουν την τρομοκρατία, όπως και ότι κάνει σφαγές το Ισραήλ και όχι πόλεμο, και ότι είναι κράτος οργάνωση και όχι κράτος. Μπορεί να δούμε και τη σχετική δηλώση. Bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini, okullarını yıkarak insanların en temel insani ihtiyaçlarına erişmesini engelleyerek içinde sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek velhasıl her türlü utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil, katliamdır. Orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istenmeyen bir konuma itebilir. Sivil yerleşimleri bombalamak, sivil insanları kasten öldürmek, bölgeye insani yardım getiren araçları engellemek, üstelik bütün bunları maharet gibi sunmaya kalkmak devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır. Απειλητικό ακούστηκε αυτό. Τελώς. Μανώλη. Ναι, ότι θα κοιτάξτε, έχει δύο προειδοποιήσεις ο Τούρκος Πρόεδρος. Η μία είναι, αν δεν δεχθεί το Παλαιστινιακό κράτος, θα δεχθεί χειρότερο τρομοκρατικό χτύπημα από αυτό του Σαββάτου. Αυτό είπε στην προηγούμενη δήλωση που δείξαμε. Και εδώ δείχνει, και εδώ λέει, γιατί αυτό είπε το Σάββατο, τα γεγονότα του Σαββάτου είναι ένα τρομοκρατικό χτύπημα, τουλάχιστον όπως δηλώνουν οι δυτικές χώρες. Από εκεί πέρα όμως λέει, αν συμπεριφερθεί σαν οργάνωση, θα συμπεριφερθούν σαν οργάνωση, εννοεί, καταλαβαίνετε, όχι ως κράτος. Τέλος πάντων.